προχωρήσω λιγάκι με την δικιά μας εμπειρία όσον αφορά τη χρήση αυτού του διαταφύρα του παγκοσμιακού χώρου. Όπως είδατε πριν, πολύ ωραία το περιέγραψε ο κ. Άντα. Εμείς ξεκινήσαμε εδώ με μια αλληλεπίδραση τριών ατόμων, του Δ. Τσονέκοβιτς, του κ. Γιαννάκη και του Δ. Βάση. Διαβάσαμε τη βιβλιογραφία σχετικά με αυτό το τη συσκευή. Και τον Οκτώβριο του 2014 έγινε η πρώτη επέμβαση εδώ στην Ελλάδα. Πρώτη φορά το χρησιμοποιήσαμε αυτή τη συσκευή. Από τότε έχουν περάσει περίπου 2 χρόνια και έχουμε εμφυτεύσει 39 παλιόνια με maximum παρακολούθηση 21 μήνες. Πρόκειται για 13 άντρες και 26 γυναίκες, μέσα στις ηλικίες 66 ετών, 25 δεξίς και 14 αριστεροί όμοι, 27 ασθενείς είχαν το κυρίαρχο χέρι. Το χρησιμοποιούμε κυρίως σε μαζικές ρήξεις, είτε διορθώσιμες είτε μη διορθώσιμες, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει και πολλές φορές σαν προστατευτικό από μια μετρίου βαθμού ρήξη, σαν προστατευτικό μετά την επιδιόρθωση. Ας αρχίσουμε με αυτές τις περιπτώσεις, είναι 4, δεν είναι πολλές, αλλά αξίζει να τις αναφέρουμε. Τα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της περίοδου αποκατάστασης ήταν ότι ήταν πολύ ταχεία η περίοδος αποκατάστασης, υπήρχε πολύ λίγος πόνος και πολύ ικανοποιημένοι ασθενείς. Ακόμα και εδώ το μέσο follow-up είναι 10 μήνες, έχουν μηδενιστεί τα σκορ του πόνου, αλλά αυτό γίνεται από πάρα πολύ νωρίς, από τις πρώτες μεταχειρικές εβδομάδες. Και έχει αποκατασταθεί καλά και το εύρος κίνησης. Και όσον αφορά τη λειτουργικότητα, επίσης είναι πολύ καλό τα σκορ. Το κόνωστα που μετράει λίγο τη δύναμη φαίνεται ότι είναι ότι η πολύ πέφτει λιγάκι, αλλά στην περίοδο, αν το συμπληρώνουμε με ρήξεις ίδιου βαθμού που έχουμε αποκαταστήσει και δεν έχουμε φυτέψει παλιόνι, περίπου σε αυτά τα επίπεδα είναι και εκείνο το κόνωστα σκορ. Εδώ είναι μια περίπτωση μιας γυναίκας 68 ετών, η οποία είχε μια τέτοιου είδους ρήξη. Μια κυρία η οποία ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, αρκετά έκανε πολλές ερωτήσεις, ήταν λίγο ιδιόψη αναγκαστική. Αυτό μας ξεγέλασε λιγάκι, γιατί μπορούσε να το χειρουργείο και είπαμε ότι εντάξει, είναι λίγο ιδιαίτερη, είναι λίγο περίεργη. Όμως η πραγματικότητα ήταν ότι είχε μια άγκυρα. Και παρόλο που κάναμε διάφορα τεχνάσματα, φυσικά ο χρόνος δεν πέρασε. Μέχρι που κάναμε την ακτινογραφία και είδαμε ότι αυτό συμβαίνει. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, μετά κάναμε μια επανεπέμβαση και εμφυτεύσαμε αυτό το μαλλόνι. Και 4 μήνες μετά την δεύτερη επέμβαση, είναι αυτό το αποτέλεσμα. Από την αρχή ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένη, σταμάτησε να γκρινιάζει, σταμάτησε να παραπονιέται, ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμη, είχε πολύ καλό εύρος κίνησης και είχε πάρα πολύ καλή λειτουργικότητα. Βασικά όμως αυτό είναι το κομμάτι που μας ενδιαφέρει περισσότερο, είναι οι μαζικές ρήξεις του τενοδίου πετάλου, κυρίως αυτές που είναι μη διορθώσιμες ή αυτές που δεν μπορούμε να διορθώσουμε πλήρως και τις διορθώνουμε μερικώς. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που εμείς δοκιμάσαμε και βάλαμε το μπαλόνι. Και πάλι τα αποτελέσματά μας κατά την περίοδο της αποκατάστασης ήταν ότι υπήρχε πολύ λίγο πόνος, πολύ ικανοποιημένοι ασθενείς, γρήγορα κερδίθηκε το αναμενόμενο εύρος κίνησης και όλοι οι ασθενείς αναφέραν ότι ήταν ικανοποιημένοι και άλλαξε η ποιότητα της ζωής. Εδώ, επειδή οι περιπτώσεις είναι περισσότερες και είναι και πιο νέες, ο μέσος όρος follow-up είναι 5,5 μήνες με αρκετά χαμηλά σκορ πόνου. Όταν πάμε στις περιπτώσεις που είναι περισσότεροι μήνες, μηδενίζονται και τα σκορ αυτά.
καλό έδρος κίνησης, καλή λειτουργικότητα του ώμου. Πάλι εδώ υπάρχει το θέμα της δύναμης, το οποίο σαφώς, αφού δεν υπάρχει πλήρη ανάσταση των τενόντων, δεν μπορεί να το περιμένουμε να είναι αξιολογικό. Το εντυπωσιακό είναι ότι όλοι οι ασθενείς ήταν σημαντική ανακούφιση από τον πόνο και μια ομαλή περίοδο αποκατάσταση. Αν αναλογιστούμε ότι οι ασθενείς έρχονται κυρίως σε εμάς γιατί πονάνε, και αυτό είναι το κύριο ενόχλημά τους, αυτό που μας προσφέρει το μπαλόνι είναι η ποιότητα της ζωής. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η ευκαιρία προεγχειρητικά. Εάν δούμε τις εικόνες, έχει ένα καλό έδρος κίνησης, θα πούμε. Όμως, αν τη δούμε πώς το επιτυχάνει αυτό το έδρος κίνησης, νομίζω να συμφωνήσουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο για αυτή. Είναι προφανές ότι πονάει. Εδώ είναι ένας ασθενής που χειρουργήθηκε, επαναχειρουργήθηκε μετά από μια αποτυχημένη αποκατάσταση και έγινε τοποθέτηση του μπαλονιού. Δεν ξέρω αν ακούγεται ο ήχος. Εδώ είναι μια ασθενής ένα μήνα με διαχειριστικά. Αυτή η κυρία είναι 7 ημέρες με διαχειριστικά. Δεν έχουμε κόψει καν τα λάθη. Πώς δουλεύει αυτή η συσκευή, πώς δουλεύει. Μια υπόθεση είναι ότι κάνει τις συνθήκες στον υπαρτονιακό χώρο καλύτερες για να δουλέψει ολοκληρωτικά. Και εδώ βλέπουμε μια εγγραφή από χρόνια και μετά χειρητικά.
Τελευταία, υπάρχει μια μελέτη που τοποθέτησε κάποιους τάσεων υποδοχής στον υπαγρομιακό χώρο και αυτή είναι η πίεση που ασκήθηκε κατά την πρώτη ακάμψη στην περιοχή του διοργανωμένου ΤΕΡΟΚΑΦ. Αυτή είναι η πίεση που μετρήθηκε στην ίδια περιοχή αφού τοποθετηθεί αυτό το υπαγρομιακό σπέισερ. Όπως και να γίνει, αυτά είναι τα αποτελέσματα που μπορούμε να πετύχουμε και αυτή είναι μια περίπτωση στην οποία δεν έχει γίνει πλήρη αποκατάσταση. Είναι μερική αποκατάσταση του Ιωνικού Πετάλου. Νομίζω όλοι δημοσιευόμαστε μετά από την πίεση. Τώρα, όσον αφορά στη Μανδική, εδώ είναι μια μαζική ρήξη η οποία έγινε μια μετεαλάιζη ιδέα και 6 μήνες μετά έχουμε την εικόνα στη Μανδική, αλλά δεν είναι πάντοτε έτσι, οφείλω να ομολογήσω. Τώρα, εδώ μια περίπτωση ενός συναδέλφου, ο οποίος χειρουργήθηκε για μαζική ρήξη, είχε πόνο, έγινε revision ανθρώπινο που κερδοδίδει το παλόνι, αλλά όμως σε αυτή την περίπτωση είχαμε αυτή την εικόνα. Τα εργαστικές εξάσεις ήταν αρνητικές για κάποια λίμωξη. Στη μαγνητική είδαμε τον μπαλόνι στην περιοχή που ήταν, σε διάφορες θέσεις. Αυτό που είδαμε κατά την αρθροσκόπηση είναι ότι ήταν άδειο το μπαλόνι, ίσως το τρυπήσαμε εμείς κατά την δεύτερη αρθροσκόπηση που κάναμε. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλά μικρά τεμάχια ενός λιωστού περίπου, τα οποία ήταν και στην άθρωση και στον υπαγρομιακό χώρο, τα οποία προκάλεσαν λιπερμονή. Δεν μιλήσαμε και με την εταιρεία, δεν έχουμε κάποια εικόνα για το τι μπορεί να έρθει, αλλά είναι κάτι που οφείλουμε να το παραθέσουμε. Εδώ είναι μετά την πρώτη φορά που βάλουμε το μπαλόνι, αυτή η εικόνα του ασθενού. Είναι προφανές ότι προσπαθεί να έχει μια κίνηση, αλλά είναι σίγουρα εφόδιο. Την δεύτερη φορά, 4 εβδομάδες μετά την επανατοποθέτηση του μπαλούν, η εικόνα είναι αυτή. Και εδώ μια τελευταία περίπτωση, η οποία μετά από πτώση 4 εβδομάδες, ενώ ήταν ασυμπτωματική, άρχισε να πονάει και το μπαλόνι μετανάστευσε κοντά, κατά την παγωγή. Συμπληρωματικά είναι μια εύκολη τεχνική, με αρκετά υποσχόμενα αποτελέσματα και πρέπει να προσέξουμε λίγο την επιλογή των ασθενών που θα το εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ πολύ.